Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε μια άλλη εκπομπή Σάββατο και Απόβραδο. Μη με στείλεις μάνα στην Αμερική. Φανταστείτε ότι πριν από τόσες δεκαετίες ήταν ένα καψόνι για τα παιδιά που τα στέλναν οι γονείς τους στην Αμερική, είτε για να σπουδάσουν είτε για να δουλέψουν. Ενώ σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα και συμβαίνει το αντίθετο. Τους παρακαλάμε να πάνε στην Αμερική, γιατί οι χρονιές οι τότε ήταν τόσο δύσκολες, όμως έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ομάδα των ανθρώπων που έχουν μαζέψει εδώ είναι άτομα τα οποία έχουν επισκεφθεί την Αμερική, έχουν σπουδάσει, έχουν ζήσει, έχουν δουλέψει και φυσικά θα μοιραστούμε μαζί τους από πρώτο χέρι τις εμπειρίες τους. Και εμένα έκλεψε εν το αυτί μου μια κουβέντα εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άκουσα τον κύριο Νικολαίδη δίπλα να λέει πιο κάτω. Δεν μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Να πάμε πίσω στον χρόνο. 25-30 χρόνια. 25-30 χρόνια. Απόψε μαζί με τους φίλους εδώ γιορτάζουμε και τα 40 χρόνια του Παγκύπριου Συνδέσμου της Αμερικής. Θα παρακαλέσω την παραγωγό μας, πριν γνωρίσουμε τους φιλοξενούμενους μας, να μας δώσει το βίντεο με τον Φίλιπ Κρίστοφερ. Και εδώ νομίζω ότι σηκώνει ένα θερμό χειροκρότημα. Και πάμε να δούμε μαζί τον άνθρωπο που δημιούργησε τον Παγκύπριο και έδωσε μια συνέχεια στο ελληνικό στοιχείο της Νέας Υόρκης. Πάμε. Σύνδεσμος Αμερικής συμπληρώνει αυτές τις ημέρες 20 χρόνια δημιουργικής ζωής και προσφοράς. Για τον Παγκύπριο και την δράση του μας μιλά ο πρόεδρος του, Φίλιπ Κρίστοφερ. Το Παγκύπριο συντρίθηκε το 1974, λίγους μήνες έπειτα από την τραγική εισβολή. Ο στόχος του Παγκυπρίου ήταν όχι μόνο να ενώσουμε την ομογένεια και την παροικία μας εδώ στη Νέα Υόρκη, αλλά περισσότερο να προβάλλουμε το θέμα της Κύπρου και μέσα στην ελληνική ομογένεια και την ελληνική παροικία και στο αμερικανικό κοινό. Ξεκινήσαμε με διάφορα τμήματα. Ξεκινήσαμε με το αθλητικό τμήμα που έχει αφήσει μια μεγάλη ιστορία, η ποδοσφαιρική ομάδα του Παγκυπρίου,
Είχε κατακτήσει το κύπελλο Αμερικής, έχει αντιπροσωπεύσει την Αμερική σε ξένες χώρες και με αυτόν τον τρόπο, μέσω του αθλητισμού, ακούγεται το όνομα της Κύπρου. Ο Πανκύπριος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την νεολαία, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για τη δεύτερη γενεά και την τρίτη γενεά, για τα μικρά παιδιά. Και γι' αυτό ασχολούμαστε πάρα πολύ και με παιδικές ομάδες, ποδοσφαιρικές ομάδες. Φέρνουμε τα παιδιά μαζί. Ο Πανκύπριος είναι η καρδιά της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με την Κυπριακή Ομοσπονδία, που όλα τα κυπριακά σωματεία σε όλη την Αμερική είναι μέλη. Το πολιτιστικό τμήμα με το χορευτικό συγκρότημα, όπως ξέρεις, έχει κατορθώσει με τον τρόπο των δικών του να προβάλλει την Κύπρο. Αντιπροσώπευσε την Κύπρο στο 1984 στο πολιτιστική Ολυμπιάδα και με τις εμφανίσεις του χορευτικού συγκροτήματος σε διάφορα πανεπιστήμια, σε διάφορες εκδηλώσεις, σε διάφορα κοινοτικά κέντρα και εκκλησίες, και πάλι με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται η Κύπρο. Να μου επιτρέψεις, Χρήστο μου, σε διακόπτω. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο τον Πετρίδη για το οπτικό υλικό το οποίο μας έχει χαρίσει για να μπορέσουμε να μοιραστούμε μαζί με τους φίλους εδώ, καθώς και για το φωτογραφικό υλικό που θα δούμε αργότερα. Πώς ήσασταν και ο νέοι? Πριν προχωρήσουμε, απλά έτσι μια παρεθεσούλα να αφιερώσω το τραγούδι που είπαμε να αρχίσει στον κύριο Μαλιώτη οπωσδήποτε, γιατί ήταν το τραγούδι που το παίξαν οι φίλοι του πριν, μια νύχτα πριν πάει στην Αμερική. Και πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν για τις κοπέλες που εστέλναν αρχικά, πήγαιναν Αμερική όσοι ήταν να πάνε για να δουλέψουν λίγο καιρό και να επιστρέψουν. Έμεναν όμως μόνιμα εν τέλει. Και εστέλναν τις κοπέλες, ξέρεις, στην Αμερική για να παντρευτούν που το έχουν τόπο τους, ρε παιδί μου. Μην με στείλεις μάνα στην Αμερική. Εμείς όμως θα πάμε στην Αμερική. Ο Πανίκος Χαραλάμπους έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Αμερική και εμφανίστηκε επίσης αρκετές φορές και στον Πανκύπριο και στη Βράγα. Πανίκος Χαραλάμπους. Ροδεμένο στο μουράγιο, πόρτα μου κλεισμένη στο νότια. Έκανα το πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, να με βρεις. Είμαι μεγάλος ο καημός, να τον αντέξεις δεν μπορείς. Τ' αγάπη μου έστησαν καρτέρι κι από τ' άστρα κλέψανε το φως. Άστραψε στη νύχτα το μαχαίρι κι ο καημός μου γίνηκε αδερφός. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε που θες να με βρεις. Είμαι μεγάλος ο καημός, να τον αντέξεις δεν μπορείς.
Το ψωμί της ξενιδιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό. Τα λεφτά που αποκτάς, τα βλαστημάς, υποφέρεις πολλά. Την πατρίδα ζητάς. Κλέφτρα ξενίδια, τα παλικάρια κλέβεις. Μάγισσα καρδιά, με τα λεφτά μαγεύεις. Πάντα με απόνοια χωρίζεις. Ψωμί της ξενιδιάς είναι ξερό και με δάκρυ πικρό, το έχω βρέξει κι εγώ. Δυο καλά στο φτωχικό, ψωμί και γυά, παραχίλια καλά. Ψωμί της ξενιτιάς, ακούσαμε τον Χριστάκη τον Αναστασίου, και στη ξενιτιά θα πάμε αφού απευθυνθούμε πρώτα στον οικοδεσπότη της απόψινης βραδιάς, τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, κύριος Νικολαίδης, φοιτητής στην Αμερική, δεκαετία του 80. Πολύ σωστά. Αμερική, Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε καταρχάς για την φιλοξενία, για τη διοργάνωση αυτής της ωραίας εκπομπής, η οποία μας φέρνει 30 χρόνια πίσω και ακόμη. Και μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε με άτομα τα οποία έχει τόσα πολλά χρόνια να συναντηθούμε και να έχει δημιουργηθεί αυτή η συγκινητική ατμόσφαιρα. Και όπως είπα και το ανάφερες προηγουμένως, ότι λέω μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω τώρα 30 χρόνια και να ξαναγινόμαστε φοιτητές. Για όλους ισχύει τούτο, εντάξει, είναι μόνο για τους φοιτητές της Αμερικής. Και βλέπω ότι εδώ έχουν μαζευτεί αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παγκύπριου, σχεδόν όλο το χορευτικό συγκρότημα του Παγκύπριου της τότε εποχής, Κρίσο Τυριάδης, αλλά και στελέχη από τα άλλα τμήματα του Παγκύπριου, γιατί ο Παγκύπριος είχε πολλές δραστηριότητες και σημαντικές. Θα ακούσουμε και όπως δραστηριοποιητήρια στην Κύπρο τώρα. Αυτό ακριβώς. Κρίς Χριστοδούλ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Πάρτε λίγο το μικρόφωνο. Από το μικρόφωνο. Από το μικρόφωνο. Πρόεδρος του Παγκυπρίου στο παράρτημα Κύπρου. Μάλιστα. Όντως η δράση μεγάλη, οι δραστηριότητες πολλές, τα τμήματα που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο, πώς λειτουργεί όλο αυτό? Λοιπόν,
Εγώ ήμουν ξενιτεμένος και βρέθηκα στην Αμερική μετά την εισβολή και ξεκινήσαμε μαζί με τον Φίλιπ, τον οποίο είδαμε προηγουμένως. Και τον βλέπουμε και τώρα στις φωτογραφίες. Και τον βλέπουμε και τώρα στις φωτογραφίες, ο οποίος πραγματικά ήταν ο ιδρυτής του Πανκυπρίου και ο πυρήνας του Πανκυπρίου μέχρι σήμερα. Είναι ο συνδετικός κρίκων όλων μας. Ξεκινήσαμε ακριβώς μετά την εισβολή και βοηθούσαμε όσοι ερχόμαστε στη Νέα Υόρκη. Και θυμάμαι το πρώτο μας οίκημα ήταν δίπλα από το Triborough Bridge, όσοι θυμάστε. Και προσωρινά εκεί ξεκινήσαμε, τον ιδρύσαμε τον Πανκύπριο και σιγά σιγά το 75-76 νομίζω πήραμε το κοινοτικό μας κέντρο. Μάλιστα. Εκεί στο κοινοτικό κέντρο έπρεπε αυτόν τον κοινοτικό κέντρο για να εστιαστούμε όλοι, για να κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα, όπως βλέπετε το χορευτικό μας, η νεολαία, οι προσκόποι, χοροδίες, φιλαρμονική. Είχαμε κάνει και βιβλιοθήκη για να έχουμε βιβλία από την Κύπρο. Είχαμε και ένα κυπριακό καφενείο εκεί και την ταβέρνα Βράκα. Τώρα σήμερα νομίζω άλλαξε η Βράκα, αλλά τότε που ξεκινήσαμε είχε ιδρυθεί η Βράκα. Λοιπόν, πώς μπορείς να ξεχάσεις αυτά τα χρόνια όταν όλοι μας εδώ τώρα και αναπολούμε αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε τώρα και στη φωτογραφία, κάναμε και παρελάσεις στην 5η Λεωφόρο στην Νέα Υόρκη για τις επαιτίους της 25ης Μαρτίου. Κάναμε εκδηλώσεις να τιμήσουμε βουλευτές, γερουσιαστές. Αγωνιζόμαστε όλοι υπερκομματικά για τον δίκαιο αγώνα της Κύπρου. Αλλά συνάμα, όπως είπα και προηγουμένως, να κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα. Μάλιστα. Έχουμε μαζί μας τον γιατρό Χρήστο Χρήστου, καρδιολόγος. Το μικρόφωνο, γιατρέ μου. Πείτε μας τις εμπειρίες σας, γιατρέ, εσείς από την Αμερική. Καταρχήν, φαντάζομαι πήγατε για σπουδές. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σε αυτό το πρόγραμμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους φίλους που είμαστε παλιά στο Πανκύπριο. Όπως είπε ο Χρήστο, ο Πανκύπριος ήταν το σπίτι του Κυπραίου, ο οποίος θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη ή στην Νιου Τζέρσι. Εγώ προσωπικά, παίζοντας ποδόσφαιρο στην Κύπρο, βρήκα τον Πανκύπριο, ο οποίος είχε έρθει στην Κύπρο τότε για επίσκεψη. Γνώρισα τα παιδιά και αποφάσισα ότι θα πάω να σπουδάσω παίζοντας ποδόσφαιρο στο Πανκύπριο. Κατέληξα στη Νέα Υόρκη 13 του Σεπτέμβρη το 1979 και το πρώτο παιχνίδι 16 του Σεπτέμβρη ήμουν στο παιχνίδι. Ήρθαμε ισόπαλοι 1-1 σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί ξεκίνησε πράγματι η καριέρα μου, όχι σαν ποδοσφαιριστής, αλλά σαν ένας φοιτητής, ο οποίος βλέποντας τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να προσφέρει η Αμερική, την άρπαξα αυτή την ευκαιρία, όχι για να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά για να σπουδάσω. Μάλιστα. Πράγματι ο Πανκύπριος με βοήθησε πάρα πολύ και όλοι οι φίλοι, όχι, σαν Πανκύπριος, όταν μιλώ για Πανκύπριος, δεν μιλώ για το σωματείο Πανκύπριος. Μιλώ γιατί το σωματείο Πανκύπριος είναι όλη η οικογένεια που είναι εδώ. Όλη η ομογένεια από την Κύπρο. Όλη η ομογένεια. Είμαστε ενωμένοι, ο καθένας να βοηθήσει τον άλλο. Δεν ξεχώριζε κανένας και αυτοί που είχαν το μυαλό τους, πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι ήμουν και ένας από αυτούς, όπου κατάφερα να σπουδάσω, να δουλέψω, να πάρω αρκετή κατάρτιση στην Αμερική και να επιστρέψω πίσω χαρούμενος, προσφέροντας κάτι στον τόπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τη Στέλλα Γεωργιάδου. Στέλλα μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα και σε μένα. Είμαι πολύ καλό να είμαι σε αυτή την υπέροχη παρέα σήμερα. Έχω βρεθεί και εγώ στην Αμερική 3 φορές για να τραγουδήσω για τον ελληνισμό, για τους Κύπριους. Πραγματικά είναι μια σπουδαία εμπειρία το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που λαχταρούν
να ακούσουν, να δουν, να γευτούν οι αισθήσεις όλες, να αισθανθούν και κάτι από τον τόπο τους. Πραγματικά μεγάλες εμπειρίες. Για να τους σηκώσουμε. Να τους σηκώσουμε, βεβαίως. Κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρδί του πίκρα και λιγμός. Όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Thank you.
αγάπη. Να σε βγάλω ιστορία μου, αμαρτία μου, μου μεγάλη, της αρρώστια μου, μες στα στήθια μου, πώς να σε βγάλω. Δυο φιλιά σου και ένα χάδι, ένα πικραμένο βράδυ μου ταράξαν της ψυχής μου τη γαλήνη. Παραδόθηκα σε σένα, δεν λογάριασα κανέναν, αλλά τώρα ό,τι θέλει ας γίνει. Εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Μου χάραξες πορεία. Εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Λοιπόν, Αντρέα Ποστάτζη, είσαι εκπαιδευτικός, έχεις ζήσει στην Αμερική και αν δεν κάνω λάθος ήσουν υπεύθυνος στον Παγκύπριο για το τμήμα των προσκόπων. Καταρχήν, καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση αυτή στο πρόγραμμά σας. Ναι, είχα πάει και εγώ για σπουδές το 1984 και γνώριζα κάποιους εκεί παρακολουθώντας ποδόσφαιρο στο Μετροπόλιταν Όβαλ, την ομάδα μας του Παγκύπριου. Και μου είπαν ότι ο Παγκύπριος δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είχα κάνει επίσκεψη εκεί στο σωματείο, γνώριζα τον κύριο Χρήστο Βραχίμη, μετά τον πρόεδρο, και άρχισα να δραστηριοποιούμε μέσω του προσκοπικού τμήματος. Με στόχο ήταν να διατηρήσουμε ή να μάθουν τα παιδιά να μιλούν ελληνικά. Γιατί, όπως ξέρετε, στη ξενιτιά είναι δύσκολο να διατηρηθεί η γλώσσα μας. Και μέσα από το προσκοπικό τμήμα δραστηριοποιηθήκαμε, βοηθούσαμε στα πολιτιστικά του Παγκύπριου, είχαμε λάβει μέρος σε παρελάσεις. Θυμούμε όταν ήρθε στο Μανχάταν το Κερίνια 2, είχαμε παρουσιαστεί με μια μικρή ομάδα από προσκόπους. Λαμβάναμε μέρος στις παρελάσεις της Ομογένειας. Και απότερος στόχος ήταν να προβάλλουμε πάντοτε το πρόβλημα της Κύπρου μας. Μάλιστα. Και ο κύριος Μαλλιώδης όμως έκανε χρόνια Αμερική. Δουλεύει. Ναι. Είσαι δικτυωμένος. Ναι, έχω ζήσει και εγώ αρκετά χρόνια στην Αμερική, γύρω στα 14. Μόλις τελείωσα το στρατό, πήρα μια υποτροφία για Αμερική. Και τροδίσα σου το με στήρισμα στην Αμερική. Αυτό είναι τη νύχτα την προηγούμενη. Την προηγούμενη νύχτα. Και πήγα στην πολιτεία της Ινδιάνας, δηλαδή Βόρεια Αμερική. Τελείως μόνος μου, δεν υπήρχε ούτε Παγκύπριος, ούτε Κύπριοι εκεί. Στην αρχή ήμουν τελείως μόνος μου. Σπούδασα εκεί. Κέρδισα πολλές γνώσεις. Μετά δούλεψα για περίπου καμιά 8 ετία στην Αμερική. Σε όλα τα μέρη της Αμερικής είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ όλη την Αμερική. Γνώρισα πολλούς Κύπριους εκεί. Κέρδισα πολλές γνώσεις και εμπειρίες, τις οποίες έφερα στην Κύπρο και είμαι χαρούμενος που πήγα στην Αμερική. Εκείνο το διαφορετικό στοιχείο που κέρδισες στην Αμερική, ποιον είναι έργο? Να μάθεις να δουλεύεις. Ερχόταν και στην Νέα Νιόρκη. Ναι. Ερχόταν στην ευκαιρία. Βέβαια, στην Νέα Νιόρκη πάντα. Εκεί ήταν μαθαίνεις να δουλεύεις, Γρηγόρη μου, αυτό είναι το στοιχείο που... Μαθαίνεις να δουλεύεις και να προσφέρεις. Πόσο δύσκολο ή εύκολο, δύσκολο μάλλον ήταν, πηγαίνοντας αρχικά να είσαστε εντελώς μόνος σας, ενώ χωρίς... Δεν ήταν εύκολο σίγουρα, αλλά το συνηθίζεις. Δεν υπήρχε ούτε Κύπριος ούτε Παγκύπριος. Ούτε Κύπριος ούτε Παγκύπριος, ούτε κανένα να μιλήσει τη γλώσσα σου. Ναι, ναι. Ήταν αρκετά δύσκολο στην αρχή, μετά όμως το συνηθίζεις. Μαζί μας απόψε έχουμε και άλλο ένα φίλο, ο οποίος σπούδασε στην Αμερική. Είναι εκπαιδευτικός τώρα. Και εργάστηκε ως μουσικός
στον Παγκύπριο και στην Βράκα. Είναι ο Ανδρέας ο Γαβριήλ. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Ας χαρούμε. Και έχουμε μια θερμή παράκληση. Ζεμπέκι, θα τραγουδήσεις Σταυρού Μουρμούρη Παγκλαμά. Θέλουμε να το χορέψει ο Χρήστος ο Κυριάδης. Έλα Χρήστο, πάμε, έλα. Τα τέλεια του το πόνο μου να λέει. Το μαράζι της καρδιάς μου θα το τελειώνει ο Παγκλαμάς μου.
γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λατρέ. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και κλίμα μεγάλο. Να είμαι εγώ το ένα θύμα, να σε συμβάλλω. Τα παράνομα φύγια μου τα έχω κόψει στο χώρι. Σίγουρα οι ευκαιρίες που δίνει η Αμερική είναι πάρα πολλές, αλλά και οι κακοτοπικές επίσης πάρα πολλές που κρύβει μια σίγουρα μεγαλούπολη. Θα έρθω κοντά σας, κύριε Βραχίμη, και ο λόγος που κάνω την εισαγωγή αυτή για τις κακοτοπικές είναι ότι ο Παγκύπριος φρόντισε, η πρώτη του έγνοια ήταν να φέρει κοντά την νεολαία και να της δώσει κίνητρα τέτοια, να δημιουργήσει, ξέρω εγώ, τμήμα ποδοσφαίρου, προσκόπων, φιλαρμονικής, χοροδίας, χορού κλπ. Εσείς ήσασταν πρόεδρος του τμήματος νέων, αντιλαμβάνομαι, που είχε κάτω από την ομπρέλα όλες αυτές τις δραστηριότητες. Σας ακούμε, πρόσφατα ήρθατε στην Κύπρο κιόλας. Είμαι πολύ συγκεκριμένος απόψε, συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Βρέθηκα στην Αμερική τον Οκτώβρη του 1975. Ήμουνα χαμένος, ένιωσα τη μοναξιά της ξενιτιάς σε μια γειτονιά με μαύρους κίτρινους και λέω πώς θα ζήσω. Το μόνο που είχα πάρει μαζί μου μια βαλίτσα, τα δυο μου παιδιά και τη γυναίκα μου. Αυτή η μοναξιά, η ανεπόφορη και τι να κάνω. Μέχρι που γνώρισα ευτυχώς τον Παγκύπριο, τον Φίλιπ Κρίστοφερ. Είχε μάθει για μένα ότι ήμουν άνθρωπος από την αμόχωστο, από το Βαρόσι, αρχηγός προσκόπου του 10ου συστήματος. Είχα τις εμπειριότητες του να διαπαιδαγωγήσω, να απασχολήσω νέους και μου δώσε την ευκαιρία να χτίσω τα τμήματα στον Παγκύπριο. Ξεκίνησα με την προσκοπική ομάδα, τη φιλαρμονική, τις παιδικές ομάδες ποδοσφαίρου, τη χοροδία, τα χορευτικά όλων των ηλικιών μέχρι 15, διότι ο Παγκύπριος ήδη είχε την ωραία, την περίφημη ομάδα των μεγάλων, των χορευτικών, και εγώ ασχολήθηκα με την νεολαία. Εμείς που πήγαμε το 1975 είμαστε φτωχοί και πρόσφυγες. Τα παιδιά μας έπρεπε να πάνε σε ελληνικό σχολείο. Πήγα και δοκίμασα τα δίδακτρα ακριβά. Μαζί με τα δικά μου παιδιά και τα παιδιά όλων αυτών που πήγαμε, πήγαμε στον Παγκύπριο ανάμεσα σε αυτά τα τμήματα. Μετατρέψαμε τον Παγκύπριο σε ελληνικό σχολείο. Φυτόριο. Εκεί ξεκινούσαν οι αγώνες μας, οι διαδηλώσεις, demonstration, παρελάσεις. Και τι πετύχαμε, η φιλαρμονική. Υπάρχει άλλο σωματείο στην Αμερική που να έχει φιλαρμονική? Υπάρχει άλλο σωματείο που μπορεί να αντιγράψει τον Παγκύπριο? Ο ελληνισμός στη Fifth Avenue, πέπτει λεωφόρο να περιμένει να δει τον Παγκύπριο, πειθαρχημένο σωματείο, περίφημα τμήματα με τις στολές τους. Ήμουν και έφεδρος αξιωματικός. Περπάτημα σωστό, στολές σωστές, κινήσεις σωστές, λάβαρα στη θέση τους. Στρατιωτική πειθαρχία. Και να βλέπεις εκεί ένα σημειοφόρο, το Σωτηριάδη, με τη σαρακούδα και το χαμόγελο του. Παραστάσω ο κύριος Ανδρέας Αναστασίου, ο δάσκαλος του χορευτικού. Yes. Συγγνώμη, ο Σωτηριάδης όμως παρελάμβανε με την Κυπριακή στολή. Yeah. Βέβαια. Και αυτό ο κύριος Αναστασίου το ίδιο. Ναι, διότι το χορευτικό. Είναι σημαντικό αυτό που... Φραγκούα. Με την Βρακούνα. Και πίσω είχα και κάμποσες μητέρες που θέλανε να παρελάσουν. Ράβω μια σημαία 50 μέτρα και βάζω όλες τις γριές γυναίκες να κρατάνε τη σημαία. Έτσι, όλες οι Και πιο πίσω η φιλαρμονική μας. Κώστας Νικολαίδης Κλαρίνο, παρακαλώ. Ωραιότατος, άψογος. Και ένα διάστημα τερματοφύλακας.
Υπήρξε και τερματοφύλακα, αλλά δεν ήταν τη ειδικότητά μου. Ό,τι όχι, πέτανε ποτέ στο εγώ ήμουν στην άλλη μεριά. Μετά ερχόντουσαν οι φιλαρμονικοί, τα παιδάκια, οι πρόσκοποι. Ο Ανδρέας, ο Πόστατζης, αρχηγός προσκόπου, που με βοήθησε πάρα πολύ στα τμήματα του προσκοπισμού, γιατί εγώ ήμουσα σε όλα μέσα. Αυτός ανάλυε τον προσκοπισμό και εκεί που διδάσκαμε ελληνική γλώσσα, ιστορία, διδάσκαμε μακριά από τα ναρκωτικά. Ολόκληρες ιστορίες και μαθήματα λέγαμε στα παιδιά μας. Και το σπουδαιότερο απ' όλα ήταν ότι αυτά τα παιδιά έχουν τη δύναμη, την αγάπη για την Κύπρο. Ακούνε Κύπρο και το αισθάνονται, γιατί εμείς τα διδάξαμε αυτά τα παιδιά. Γιατί η δύναμη του ενθουσιασμού είναι μεγάλη και αυτά τα παιδιά έχουν τον ενθουσιασμό. Ξέρουν ποια είναι η Κύπρος και ξέρουν το πρόβλημα. Έτσι. Τα δικά μας παιδιά στην Αμερική μεγαλώσανε διδάσκοντας τους εμείς όλα αυτά που γνωρίζουμε. Ο Παγκύπριος είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ιστορία, προσέφερε πάρα πολλά. Δεν θέλω να σας ασχολήσω πολύ, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος πριν είναι πολύτιμος, αλλά θα πω ένα πράγμα σύντομα και τελειώνω. Οι Τούρκοι παρελάσανε με τις χώρες που παρελάβουν όλες οι χώρες στο Μαχάταν. Πήγανε για παρέλαση και το North Cyprus, οι Τουρκοκύπροι. Έρχεται ο πρόεδρος και μου λέει: Χρήστο, είναι και οι Τούρκοι που δεν πρέπει να περάσουν. Δεν είναι αναγνωρισμένοι. Του λέω: Δεν γίνεται. Σταματούμε την παρέλαση. Πώς, μου λέει. Πήγαινε στην επιτροπή, συζήτα το, προχωράω εγώ και σταματάω την παρέλαση. Παίρνω την παιδιά τη φιλαρμονική και σταματάω όλη την παρέλαση. Φωνάζει ο κόσμος: Τι γίνεται, έρχεται η αστυνομία να με αρπάξει, να με πετάξει έξω. Του λέω: 5 λεπτά. Η επιτροπή αντιλαμβάνεται. Οι Τούρκοι αυτοί είναι North Cyprus, δεν είναι αναγνωρισμένη χώρα. Οπότε μου λένε εμένα, εντάξει, προχώρα, οι Τούρκοι βγαίνουν έξω. Η αστυνομία τους πέταξε με το ζόρι έξω. Ο τότε εγώ περήφανα πιανίζω χρυσοπράσινο φύλλο. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αλλά η φιλαρμονική πιάνιζε και όταν έπαιζε μπάλα ο Παγκύπριος. Εμείς κάναμε θόρυβο εκεί πέρα. Κύριε Βραχίμη, με τέτοια δράση κρατήσατε τους νέους κοντά. Προβάλλατε και το εθνικό μας πρόβλημα προς τα έξω. Εγώ θα πάω στην κυρία δίπλα σας, στην κυρία Νησταρέα, στη Μαρία Τιχαρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ποιο κομμάτι η Μαρία μου συμμετείχε εσύ? Στο χορευτικό. Έτσι, και ναι. Μου έλεγε διάφορα προηγουμένως η Μαρία. Για πες λίγο. Να πω ότι ο Παγκύπριος δεν είναι Παγκύπριος αν δεν είναι ο Χρήστος ο Σωτηριάδης παρόν σε όλα. Είναι η ψυχή και το οξυγόνο του Παγκυπρίου. Η κινητήριος δύναμη. Είναι πάντα με το χαμόγελο ο Χρήστος να μας οργανώσει όλους, έξω καρδιά. Αλλά θέλω να αναφέρω, νομίζω απόψε όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου, για κάποιον που δεν είναι εδώ, τον αείμνηστον και αξέχαστον Άκη Γκλεάθους, πρώην Υπουργό Παιδείας. Μάλιστα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο μαζί μας στον Παγκύπριο. Μας κάνατε να ζηλέψουμε απόψε, πραγματικά. Ήταν υπέροχη παρέα που χτίσατε τόσα χρόνια. Είναι μια μεγάλη οικογένεια ο Παγκύπριος. Και αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι όλοι βάλαν τις ικανότητες, τα ταλέντα τους κάτω και χτίσατε. Πολύ πλευρά το είδατε το θέμα. Λοιπόν, να πάμε σε τραγούδι. Ήταν καλός ο στυλοβάτης τους. Έτσι από κάπου ξεκινούν όλα, έτσι. Αλλά θυμάμαι με τον Χρήστο τον Βραχίνη σε μια συνεδρία του Παγκύπριου που. Όταν πρωτοείπε ότι θα κάνει μια σημαία ελληνική 30 ή 50 μέτρα. 50 μέτρα. Συγγνώμη να σε διακόψω. Στην περίπτωση είναι αυτή, η Κυπριακή Ομοσπονδία μου είπε έρχεται ο κύριος Βασιλείου Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκεί ο υπεύθυνος που ήταν κολλητός του Προέδρου μου λέει: Μα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα βάλεις μια ελληνική και θα γεμίσει τους τόπους Κυπριακές. Εντάξει, του λέω. Συμφώνησα. Ο Βραχίμης συμφώνησε, ο άνθρωπος της σημαίας της ελληνικής. Συμφωνώ ρε παιδιά, τους λέω. Πήγανε στο Χίλτον και ήταν στο Κρίστα Πάλας. Μπαίνοντας τις πόρτες μέσα, σε 24 ώρες είχα ράψει μια σημαία 35 μέτρα. Διάπησε από τη μια μέτρα μέρος του τοίχου μέχρι την άλλη. Μια ελληνική. Οι άλλες ήταν κυπριακές. Μάλιστα. Έκανα το θέλημα τους. Zo.
της μοίρας ήταν γραφτό. Παρά μου να ανοίγω, να με κοιτάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Σε λατρεύω και σε ποθώ, κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ. Παρά μου να ανοίγω, να με φυλάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Ξέρω πόσο σ' αγαπώ, μέτρο δεν έχει αγάπη. Κοίτα απ' τον ήλιο πιο ψηλά, κοίτα απ' τον ήλιο πιο ψηλά.
Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον κύριο Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Πείτε μας, τελειώσατε από την Αγγλία, τις σπουδές, ήρθατε Κύπρο και μετά παρουσιάστηκε μια πολύ καλή ευκαιρία για την Αμερική. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, όταν έγινε η εισβολή, είμαστε στην Αγγλία όπου έκανα μεταπτυχιακές σπουδές. Όταν τελείωσα, ήρθα στην Κύπρο, αλλά δεν υπήρχαν δουλειές. Η επέκταση του νοσοκομείου που προγραμματίζεται προηγουμένως δεν είχε γίνει. Αλλά είχα παρουσιάσει μέρος της εργασίας μου, της έρευνας μου στο Μόναχο, στη Γερμανία και στην Αγγλία και είχε Αμερικάνους καθηγητές οι οποίοι με προσκάλεσαν να πάω στην Αμερική. Ήμουνα με οικογένεια, με δύο παιδιά. Ξεκινήσαμε, πήγαμε στο Wisconsin και από εκεί μεταφερθήκαμε 3 χρόνια αργότερα στη Βοστόνη, στο Tufts University School of Medicine και μετά στο Harvard. Διατήρησα επαφή με την Κύπρο, κάθε καλοκαίρι έφερνα την οικογένεια για να ξέρουν τα παιδιά τον τόπο τους. Δούλεψα κι εγώ στο πανεπιστήμιο, αλλά τη νύχτα, τα Σαββατόβραδα, δίδασκα τα ελληνικά στο σχολείο της Παρικίας. Ανακατώθηκα και με την ΑΧΕΠΑ, μαζέψαμε χρήματα για να δώσουμε σε οικογένειες προσφύγων. Στέρναμε χιλιάδες υπογραφές από τους ντόπιους στους γερουσιαστές για να συνεχίσουν τη βοήθεια προς την Κύπρο. Διατήρησα την επαφή μου με το προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ερχόμουν, έδινα κάποτε διαλέξεις. Και μετά από 30 χρόνια, το καλοκαίρι που ήρθα το 1996, μου είχαν πει ότι η Τράπεζα Κύπρου έδωσε χρήματα για να χτιστεί ένα ογκολογικό. Τους είπα ευχαρίστως να βοηθήσω. Όταν με ρώτησαν και όταν εχτίστηκε το κτίριο και ήταν να έρθουν τα μηχανήματα, με προσκάλεσαν, ήταν τιμή μου να έρθω να βοηθήσω στο στήσιμο του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Είναι ιδιωτικό δίκαιο, δεν ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου το Ογκολογικό. Mm-hmm. Προσφέρει υπηρεσίες σαν ιδιωτικός οργανισμός στον κυπριακό λαό. Μερικά που θυμούμε για την Αμερική, εκτός από την συνεχή δουλειά, σπίτι δουλειά κτλ., είναι ότι η Παρικία προπάντων στη Βοστόνη ήταν πολύ ενεργός και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση που ήρθε Τούρκος πολιτικός να δώσει διάλεξη στο Χάρβαρτ και είπε ότι κάνανε ειρηνική επέμβαση στην Κύπρο και σηκώθηκαν τα παιδιά μας και τους είπαν μπροστά σε 500 πολιτικούς και επιστήμονες δεν έκανε την ειρηνική επέμβαση στην Κύπρο, ήρθετε, σκοτώσετε, βιάσετε, καταστρέψετε. Οι εντυπώσεις μου από την Αμερική είναι πολύ καλές. Συνεχίζω να πηγαίνω διότι 3 από τα παιδιά μου έμειναν στην Αμερική και χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ μαζί τώρα. Ωραία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για μια ανάσα με τραγούδι και επιστρέφουμε. Αισθηματίες για την απλή
πονάει, αλλά σαν αγαπάει. Με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας, όπως ακριβώς θα τα θέλατε. Έχουν άρωμα και γεύση του τόπου και της παράδοσής μας. Με τις ίδιες συνταγές, όπως για χρόνια τώρα καταφέραμε να διαφυλάξουμε. Τα φέρνουμε παντού, κοντά σας και σε τιμή που σας συμφέρει. Λαμπριανίδης, η πιο νόστιμη επιλογή. Στην αυλή αφιέρωμα στο συνθέτη Σάββα Κουγιουμδή, τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρία, ο Δήμος και η Δημοτική Χοροδία Λατσιών, υπό τη διεύθυνση του Φώτη Μουσουλίδη, παρουσιάζουν στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών αφιέρωμα στο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Πού είναι τα χρόνια». Σολής, Δημήτρης Φανής, Γιώργος Σταματάρης, Χριστιάνα Παύλου, Κατερίνα Ανδρέου. Συμμετέχει ο λαογραφικός όμιλος στο βήμα. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στο 9788 1151. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Νέα αλλά έμπειρη. Τολμηρή και αποκαλυπτική. Μαχητική και με άποψη. Ενημερωμένη και εναλλακτική. Να μην κρύβεται, να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Απλή και ανθρώπινη. Να την εμπιστεύομαι. Αθλητική. Νέα χαραυγή για όλους. Νέα σελίδα, νέα εποχή. Ποιο σώμα. Ένα σύγχρονο κυπριακό έργο. Ποιο σώμα. Τόση άλλη αντέχουν. Εσύ γιατί δεν αντέχεις. Τον Κορίνο Σκονταξάκη και Ελένη Κοσμά. Προσπάθησε να με δεις. Σε βλέπω. Θέατρο Ριάλτο Λεμεσός. 3η 12 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Σκηνοθεσία Κορίνα Κονταξάκη. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Άλκιστη Πρωτοψάλτη, μυστικό τοπίο. Μια μουσική διαδρομή από τους Σούμπερτ, Πιατσόλα και Νίνο Ρότα μέχρι Θεοδωράκη, Μπρέγκοβιτς, Κραουνάκη, Κορκολή, Ρεμπούτσικα και Σαββόπουλο. Μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και το Φωνητικό Σύνολο Διάσταση. Διευθύνει ο Γιώργος Κουντούρης. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Αυτή την Κυριακή στο ολοκληρωμένο πακέτο της Καθημερινής. Ο έκτος τόμος Αυγά από τη σειρά Καθημερινές Γεύσεις και τα περιοδικά Beautiful People, Man, K-Sports και εκπτωτικό δώρο κουπόνι από τα καταστήματα Electroline. Η Καθημερινή, αντικειμενικά αξιόπιστη. Αυτή την Πέμπτη θα είμαι τέτα-τέτ με τον Τάσο Τρίφωνος στο ΡΙΚ 1. Μίλησα για την για το πρόβλημα της της κατάθλιψης όταν την ξεπέρασα, όσο τη ζούσα την άλεγα. Ξέρετε, τώρα δεν σας μιλάω διότι είμαι σε κατάθλιψη. Όταν καταπιεστώ, αυτόματα φεύγω. Γιατί ποτέ δεν καταπιέζω τον άλλον. Δεν μπορούσα να ερωτευτώ αν δεν θαυμάσω. Η κοινή μας ζωή με τον Μάριο, τον Πλωρίτη, ήταν μια πάρα πολύ απλή και ακραία ευτυχισμένη ζωή. Ήμουνα με έναν άνθρωπο που δεν μπόρεσα ποτέ να είμαι μαζί του παρά μονάχα τα 12 χρόνια, τα 32, γιατί είχε ακραία οικογενειακά θέματα. Έδωσα όλη μου τη ζωή και όλα τα χρήματά μου σε κάτι που δεν μου ανήκει. Αν δεν είναι αυτό ακραίο, έκανα όλα μου τα ακραία όνειρα πραγματικότητα. Τότε ποια είναι η ακρότητα, να βγω γυμνή πάνω σε ένα τραπέζι και να χορεύω? Αυτό είναι σαν γλαμάρα, δεν είναι ακρότητα. Η Κάτσι Ρανουλάκη στο τέτα τέτ.
Την εκπομπή σας προσφέρει η Alpha Bank. Αλφα Ευελιξία. Προθεσμιακή κατάθεση 6 ή 12 μηνών που σας δίνει τη δυνατότητα για μέχρι και 2 αναλήψεις χωρίς καμία χρέωση. Αν χρειαστεί. Από την Alpha Bank. Σιγανό ψυχαλίσμα, δάκρυ δάκρυ πέφτουνε τις βροχής κρυστάλλες. Πού να είσαι χάθηκες, να με σκάσεις. Έχτι μου στο πρόσωπο σιγανό ψυχάνε. Η βροχή δυνάμωσε, η βροχή δυνάμωσε, για ποιο λόγο άργησε καταλαβαίνω. Άρα Παγκύπριο, έλα! Μήπως ξενογιάστηκες, πάλι αγαπητικάστηκες, έχω το μόνο το μυαλό καθένα. Παγκύπριος, απέδειξαν τις ικανότητες του στον χώρο. Ο Παγκύπριος έθελε κούρτισμα, μάνα μου, Κρίστια Μέντε, μόνο αν τον προκαλέσει. Κύριε Κωνσταντίνου, καλωσορίσατε. Πόσα χρόνια ζείτε στην Αμερική, έλα λίγο κοντά το μικρόφωνο στο... 47. Έφυγα το 67, μετά που πήγα στο στρατό, τον τέλεψα και 67 φύγα. Στο μέρος του Long Island της Νέας Υόρκης. Είναι μια χαρά. Περνάτε όμορφα. Χτύπα ξύλο. Είναι η γη των ευκαιριών, όπως το λένε, είναι η χώρα των ευκαιριών. Ήτανε. Τώρα αρχίνησε πάλι σιγά σιγά, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια ήταν πολύ κάτω. Μιλώντας και λίγο τηλεφωνικά μαζί σας για να σας προσκαλέσω, μου είπατε ότι σας αρέσει πολύ ο Καζαντζίδης. Ναι. Και τα τραγούδια του ήταν τραγούδια τα οποία μιλούσαν πάρα πολύ στους Έλληνες της Διασποράς και στους Κύπρους της Διασποράς στην χρυσή δεκαετία μετά το 60 οπωσδήποτε. Και διαλέξαμε ένα τραγούδι για σας που είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει. Μου το τραγουδήσατε και λίγο στο τηλέφωνο. Η κοινωνία με κατακρίνει. Πάμε να ακούσουμε ο Χριστάκη τον Αναστασίου.
Έχουμε τη γραμμή στο Κρίστοφερ. Συγγνώμη. Έχουμε στη γραμμή το Κρίστοφερ. Ωραία. Κύριε Κρίστοφερ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου και είναι μαζί μας μια μεγάλη παρέα, η μεγάλη σας οικογένεια, η μεγάλη οικογένεια του Παγκύπριου. Έχουν όλοι μιλήσει σίγουρα με τα καλύτερα λόγια για σας. Θα θέλαμε να σας καλησπερίσουμε από την Κύπρο, να σας στείλουμε την αγάπη μας, τις ευχές μας, γερός δυνατός να είστε πάντοτε και να δημιουργείτε όλα αυτά που χρόνια παλεύετε για το κυπριακό το πρόβλημα. Καλησπέρα σας. Είναι εδώ όλοι οι φίλοι σας. Καλησπέρα, χαίρομαι ιδιαίτερα που έστω από μακριά ενώνω τη φωνή μαζί με όλους τους φίλους του Παγκυπρίου στη Λευκοσία και στην Κύπρο μας. Πραγματικά είμαι τυχερός διότι είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν και αγαπούν την Κύπρο, ανθρώποι οι οποίοι αγάπησαν και αγαπούν τον Παγκύπριο. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αμερικής είναι μια οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια αρχίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεχίζει στην Κύπρο μας. Ιδρύθηκε έπειτα από την εισβολή, λίγους μήνες έπειτα από την εισβολή. Και η ιστορία μας είναι μια ιστορία που τυχάνει να συμπίξει με την τραγωδία της Κύπρου, με την εισβολή, με την κατοχή, με τους αγνοωμένους, με τους αγγλοεγκλωβισμένους, με όλες τις οικογένειες που υποφέρουν οι πρόσφυγες μας από τις κατεχόμενες πόλεις μας. Και ελπίζω ότι ο Παγκύπριος, ο οποίος εχάραξε ένα δρόμο εδώ στην Νέα Υόρκη και στις άλλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στα 41 αυτά χρόνια, 40 χρόνια της ζωής του, έχει βοηθήσει να εξυψώσουμε την Κύπρο μας για να κρατήσουμε με κάποιο τρόπο τη φλόγα αναμένη, τη φλόγα της ελευθερίας, τη φλόγα της επιστροφής. Και θα ήθελα να συγχαρώ όλους που είναι εκεί πέρα, ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί που είναι μαζί σας σήμερα και να σας ευχαριστήσω εσάς, διότι πραγματικά είναι μια αναγνώριση για τον Παγκύπριο, είναι μια αναγνώριση για όλους οι οποίοι εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτό το έργο που λέγεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Αμερικής. Εδώ είναι αρκετοί φίλοι σας, δεν θα πάω ονομαστικά. Ενδεικτικά είναι ο κύριος Βραχίμης, ο κύριος Σωτηριάδης, είναι ο κύριος Πόστακης, είναι ο κύριος Χριστοδούλου, είναι ο γιατρός ο Χρήστος ο Χρήστου, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Συμπληρώνονται 40 χρόνια φέτος του Παγκυπρίου. Είναι όλο το χορευτικό συγκρότημα της τότε εποχής. Εδώ είναι ο αναπληρωτής διευθυντής μας να σας μιλήσει, ο κύριος Νικολαίδης. Καλησπέρα, Φίλιπ. Τι κάνεις. Ναι. Πάντως εδώ είμαστε πολύ συγκινημένοι όλοι και ακούγοντας και σένα γινόμαστε ακόμη πιο πολύ συγκινημένοι. Είναι εδώ σχεδόν όλο το χορευτικό συγκρότημα της τότε εποχής. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παγκύπριου, αρκετοί ποδοσφαιριστές. Από το προσκοπείο, τη φιλαρμονική, είναι ο Χρήστος Χριστοδούλου δίπλα μου, ο Χρήστος Βραχίμης και όλα τα παιδιά, όπως σου ανάφερα, του χορευτικού, οι ποδοσφαιριστές. Λίγα χρόνια, λίγες μέρες μετά το 1974 δημιουργήθηκε ο Παγκύπριος, συμπληρώνονται 40 χρόνια φέτος. Θα θέλαμε μια ευχή, κύριε Κρίστοφερ. Φαίνεται ότι τα πράγματα κάπως αλλάζουν. Θα έρθει μια άνοιξη ίσως στον τόπο. Μια ευχή από εσάς. Μια τελευταία κουβέντα. Πρώτα ξανά να σας ευχαριστήσω όλους. Είμαι άτομα εκεί πέρα οι οποίοι έχουν βάλει χρόνο για εργασία μεγάλη για τον Παγκύπριο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον Χρήστο Χριστοδούλου, τον Χριστάκη τον Σωτηριάδη, τον γιατρό τον Χρήστο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ο Χρήστος Βραχίμης που είναι μαζί σας που επέστρεψε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όλοι οι ανθρώποι οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά για αυτή την ιδέα του Παγκυπρίου, την ιδέα της να κρατήσουμε τα ήθη και έθη μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και να συνεχίσουμε να προβάλλουμε το εθνικό μας θέμα
ένα θέμα το οποίο τώρα από τις 40 χρόνια μας ενοχλεί. Πέθαναν αρκετοί, όπως και οι γονείς μου, που πέθαναν με το όνειρο της επιστροφής στην Κερίνια, στην Μόρφου, στην Αμόχουστο, σε όλες τις πόλεις τις κατεχόμενες. Για αυτό το οποίο είμαι υπερήφανος είναι ότι τα μέλη του Μαγκηπρίου έχουν ένα φιλότιμο. Είναι κάτι το οποίο ελπίζω να μην χάνεται στον κόσμο, στον κόσμο μας στην Κύπρο. Το φιλότιμο της ιδέας της επιστροφής, μιας ιδέας για τον αγώνα να συνεχιστεί. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ στις ΗΠΑ. Ο Μαγκήπριος συνεχίζει να εργάζεται πολύ στενά με βουλευτές και γερουσιαστές. Εχθές το βράδυ είχαμε δημοτικούς συμβούλους από, από το Επαρχείο της Μόρφου. Αύριο θα έχουμε δύο βουλευτές από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνδέσαμε τη φωνή μας με τους Αρμενίους την Κυριακή, που γι' αυτοί καταδικάσαν την Τουρκία για 100 χρόνια γενοκτονίας. Και αυτό το έργο συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί. Και ελπίζω όσοι επιστρέφουν πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω στην Κύπρο μας να συνεχίσουν να ενώνουν τη φωνή τους. Τα ακούετε, δεν ξέρω. Σας ακούμε. Ναι, βέβαια, σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε τηλεφωνικά μαζί μας. Έχει κλείσει Έχει γραμμή. Πέσει η γραμμή. Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολες και η διαφορά της ώρας. Πάμε στο Χριστάκι του Αναστασίου, πάμε να χαρίσουμε το τραγούδι που υποσχεθήκαμε προηγουμένως στην κοινωνία.
Μια κουβέντα που ήθελες να μας πεις προηγούμενα. Τώρα. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη τύχη που είχα στη ζωή μου να συνεργαστώ για πάρα πολλές φορές με τον Παγκύπριο και τη Βράκα, να γνωρίσω όλα αυτά τα παιδιά. Και επαναλαμβάνω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Ωραία. Βρίσκεται η σχολή χορού Σιαγκαλής, οι οποίοι το 1988 είχαν επισκεφθεί τον Παγκύπριο στη Νέα Νιόρκη και τη Βιρτζίνια, όπου έκαναν παραστάσεις, φαντάζομαι ο Χρήστος και η Έλενα πρέπει να ήταν μωρά. Οπότε είναι σήμερα λοιπόν μαζί μας και τους ευχαριστούμε. Μαζί μας και ο
χοροδιδάσκαλος όμως του Πανκύπριου, ο κύριος Αναστασίου. Κύριε Αναστασίου, καλησπέρα. Πάρτε λίγο το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε όλος ο Πανκύπριος για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός χορευτών που κατάφερε ο Πανκύπριος να μαζέψει? Σε κάποια φάση μεγαλώσαμε αρκετά. Ήταν, μπορεί να πω, 10-12 χορευτές, 10-12 χορεύτριες, έτσι. Πήγαμε στους Ολυμπιακούς. Ναι, μιλήστε μας λίγο για τις εκδηλώσεις, τις σημαντικές που λάβατε μέρος, γιατί εκτός από τους Ολυμπιακούς χορέψατε και στο Ρίγκαν, νομίζω, κάποια στιγμή. Εντάξει, μπορεί τα παιδιά να θυμούνται και περισσότερα από μένα. Είχαμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις. Πρώτα θα ήθελα να κάνω έτσι μια παρέσθεση και να ευχαριστήσω το συγκρότημα Σακαλί. Μπράβο! Γιατί ο μακαριστός Μίκης Σακαλής ήταν ο χοροδιδάσκαλος μου, ο μεγάλος δάσκαλος. Και συγκινούμε που το βλέπω. Σας ευχαριστώ, Χρήστο και Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ένα από τα επόμενα προγράμματα θα φιλοξενήσουμε εδώ το συγκρότημα του Σακαλί, γιορτάζοντας μαζί τους τα 40 χρόνια, αλλά ένα αφιέρωμα ειδικά στον Μίκη τον Σακαλί. Το αξίζει. Είστε από τώρα προσκεκλημένος μας για εκείνο τον χρόνο, θα σας ειδοποιήσουμε για την ημερομηνία. Ευχαριστώ. Ρώτα τον και πόσα ποτήρια έβαζε στο κεφάλι μου που χόρευε. Όχι πάρα πολλά. Σημασία έχει το συγκρότημα που εστίσαμε στον Πανκύπριο. Θυμάμαι τώρα, θα πάω χρόνια πίσω έτσι εν συντομία. Το 78 γνώρισα τον Φίλιπ Κρίστοφερ στην Κύπρο και όταν με είδε να χορεύω, μου λέει, θα έρθεις στην Αμερική να σπουδάσεις και θα αναλάβεις το συγκρότημα του Πανκυπρίου. Μετά από μερικά χρόνια, τελειώνοντας το στρατό, αποχώρησα από τη σχολή Σακαλί. Η κυρία Μάρο, γεια σου κυρία Μάρο, σύζυγος μου. Σας ευχαριστώ για όλους τους χορούς που με μάθετε και εν συνεχεία εγώ έχω μάθει τους Κύπριους της Αμερικής, περισσότεροι φοιτητές είμαστε. Μάλιστα. Εντάχει θα δώσω το μικρόφωνο λίγο να πούμε μια καλησπέρα εδώ, με ταχύτητες όμως, και εδώ. Μια καλησπέρα και κάποιος ήθελε να πει μια κουβέντα για τον κύριο Κρίστοφερ με ταχύτητες. Καλησπέρα σας. Εγώ θα σας δώσω ένα σημείο. Η δεκαετία του 80-90 ήταν η χρυσή δεκαετία του φοιτητικού κύματος από την Κύπρο στην Αμερική. Και όλοι εκεί οι Κύπροι που είμαστε φοιτητές, οι περισσότεροι από εμάς όσοι είναι εδώ, δούλευαν και σπουδαζαν και ταυτόχρονα είμαστε και μέλη του χορευτικού συγκροτήματος του Πανκυπρίου, μέσα από το οποίο διδακτήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Και ένα θα πω. Η Νέα Υόρκη είναι ένα μεγάλο καζάνι. Όλοι μπαίνουμε μέσα από όλες τις φυλές του κόσμου. Ή θα βγεις καλύτερος ή θα βγεις χειρότερος. Πιστεύω όσοι συζητήσαμε κοντά στον Πανκύπριο, πήγαμε όλοι οι καλύτεροι άνθρωποι και το αποδεικνύουν τα έργα και τα πράξεις τους εδώ στην Κύπρο. Παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω για το Πανκύπριο που και εγώ μετέβηκα εκεί σαν φοιτητής μετά από πρόσκληση του Πανκύπριου παίζοντας ποδόσφαιρο. Και εκεί συναντήσαμε μια μεγάλη οικογένεια που μας αγκάλιασε. Και αυτό που μου έμεινε να ξέχαστο είναι ένας άνθρωπος, ο Φίλιπ Κρίστοφερ. Αυτό που μπορώ να πω για τον Φίλιπ Κρίστοφερ είτε είναι ότι είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν ξέρουν ο κόσμος ο περισσότερος και ζώντας στην Κύπρο τη σημερινή με όλα αυτά που συμβαίνουν, φέρνοντας στο μυαλό μου 30 χρόνια πριν τον άνθρωπο Φίλιπ Κρίστοφερ, πραγματικά συγκινούμε και βλέπω τη διαφορά. Είναι ένας αιδιωτελής άνθρωπος ο οποίος σαν γνήσιος Κερινιώτης που έφυγε πριν από την εισβολή με την οικογένειά του από το 1960, τη δεκαετία του 1960, εργάζεται ανιδιωτελώς για χρόνια, έχει σπουδάσει εκατοντάδες φοιτητές, έχει βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες, είναι πράγματα που πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Και ενώ στην Αμερική είναι κάμαμε μόνο λίγα χρόνια περισσότερο, εδώ 3, 4, 5, 6 χρόνια, έμεινε για πάντα χαραγμένος στη μνήμη μας. Ο Πανκύπριος δεν είναι απλός σωματείο, είναι ο φάρος
του ελληνισμού, είναι ο σύνδεσμος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας σε συνεργασία με το Εβραϊκό Λόμπι, έχει κάνει πάρα πολλά. Είναι μέσω αυτών που οι Κύπροι πρόεδροι έρχονται σε επαφή με όλους αυτούς τους βουλευτές, τους γερουσιαστές, τους πρόεδρους, και ο αγώνας ο οποίος κάνει είναι αξιοθαύμαστος. Αυτό που μένει, συγγνώμη, από την οικογένεια Φίλιπ είναι ένα μήνυμα το οποίο έχουν πάντα σαν οικογένεια, το οποίο λέει: οι περισσότεροι βλέπουν σαν όνειρο την επιστροφή στην Κερίνια, στα κατεχόμενα. Όσο ζω, ελπίζω. Και μέχρι να πεθάνω, θα αγωνίζομαι, έλεγε, για να επιστρέψω στην Κερίνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, έτσι και αλλιώς η βραδιά απόψε, ναι, είναι αφιερωμένη στον Παγκύπριο, αλλά κατ' επέκταση είναι αφιερωμένη στο Φίλιπ Κρίστοφερ, γιατί αυτός ήταν ο Παγκύπριος. Στάξη Αναστασίου. Όταν βλέπετε να κλαίω κάπου μέσα μου φωνή, πληγωμένο αηδονάκι που του πήραν την φωνή. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
αυτό με βασανίζεις, δεν μ' αγαπάς αλήθινα. Με τυραννάς και την καρδιά μου σπίζεις, δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Πρέπει να φύγω μα τι να σου κάνω, αφού σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Δεν με πονάς, γι' αυτό με βασανίζεις, δεν μ' αγαπάς αληθινά. Με τυραννάς και την καρδιά μου σπίτεις, δεν μ' αγαπάς. Τα όμορφα πράγματα έχουν και το τέλος τους. Αφήσαμε τελευταίο τον Χρήστον Σωτηριάδη, γιατί αυτός ήταν και ο συνθετικός μας, ο Κρίκος, για να μαζέψουμε όλο αυτό τον κόσμο. Και θα ήθελα να κλείσουμε μαζί παρέα εδώ, Χριστό μου, με μια υπόσχεση. 40 χρόνια Παγκύπριος, 41 χρόνια κατοχή. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν και θα φιλοξενήσουμε τον Φίλιπ Κρίστοφερ στην Κερίνια και θα είμαστε όλοι παρέα μαζί του εκεί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να προχωρήσουμε τα πράγματα ένα βήμα παρακάτω. Το ελπίζω, το ελπίζω, διότι ο καημός του Φίλιππα αυτός είναι. Να επιστρέψει πίσω στην Κερίνια. Να επιστρέψει πίσω στην Κερίνια, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν σχεδόν αδύνατο να μπορέσουμε να μιλήσουμε με όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε όμως που ήσασταν μαζί μας. Αρχηγού παρόντος Πάσα Αρχή Παυσάτο, θα ήθελα να κλείσω ο κ. Νικολαίδης την ευρεία απόψε. Απλώς εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση όλα τα μέλη του χορευτικού του Παγκύπριου να βγουν να χορέψουν ένα χορό όλοι μαζί. Στα επόμενα ένα-δύο τραγούδια εδώ θα τους δοθεί σίγουρα η ευκαιρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους συνάδελφους, τον Κρίστον Αναστασίου, τον Πανίκονο Χαραλάμπου, Στέλλα μου. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ. Και φυσικά τη σχολή χορού Σακαλή που ήταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν απόψε εδώ μαζί μας και να ευχηθούμε σε όλους καλό ξημέρωμα. Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Μέσα στα μάτια σου κοίταζα εκείνη που αγαπούσα πέρα. Εκείνη που άνοιξε στα στήθια μου πλήγε. Τα μαύρα μάτια σου μάνα μου δίχαγε. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και στην καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά.
μαύρα μάτια σου. Όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα και φύγα από το σπίτι.